Ως ένα μεγάλο βήμα για την τοπική αυτοδιοίκηση, χαρακτήρισε τον Καλλικράτη η υποψήφια δήμαρχος Μαρία Τσουκαλά. Όπως η ίδια είπε, είναι η ώρα να υπάρξουν ριζικές αλλαγές και τομές και να διορθωθούν λάθη του παρελθόντος. Η ίδια υποστήριξε πως η Αιγιάλια έπρεπε να είναι ενωμένη, κάτι που δεν είχε γίνει με τον Καποδίστρια. Η κυρία Τσουκαλά τόνισε ότι η Ανατολική και η Δυτική Αιγιάλια είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Ενώ η υποψήφια δήμαρχος κάλεσε όλους τους φορείς και τους παράγοντες της περιοχής να διαβουλευτούν και να βρεθεί χρυσή τομή για την ανάπτυξη ολόκληρης της Αιγιάλιας. Η διοικητική μεταρρύθμιση τέλειωσε. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα για πραγματικές αλλαγές και για ευκαιρίες για ανάπτυξη. Κατά την άποψή μου, που πάντοτε την είχα πει με θάρρος, νομίζω, είναι ότι αυτό που συμφέρει περισσότερο την περιοχή ήταν η ενωμένη Αιγιάλια. Πράγμα το οποίο δεν το διαχειριστήκαμε, φαίνεται σωστά. Δεν το διαχειριστήκαμε καλά με τους γειτόνους μας και ειδικά με την Ανατολική Αιγιάλια. Και τώρα καλούμεθα να κάπως να ρίξουμε γέφυρες μάλλον και να συνεργαστούμε καλά με όλους τους φορείς της Ανατολικής Αιγιάλιας για το καλύτερο της περιοχής. Είμαστε συγκοινωνούντα δοχεία, εγώ έτσι την ονομάζω την Αιγιάλια. Είναι συγκοινωνούντα δοχεία η πρώην Δήμη και ανάπτυξη της μιας περιοχής σημαίνει αυτόματα ανάπτυξη και της γειτονικής. Έτσι την έβλεπα πάντοτε την Αιγιάλια, έτσι την βλέπω και τώρα. Καλώ τους φορείς που είναι εκεί, όλους τους παράγοντες που έχουν αγωνιστεί χρόνια για να πάει μπροστά η Ανατολική Αιγιάλια που έχει μια ιδιαίτερη ανάπτυξη. Ας διαβουλευτούμε τώρα, ας αρχίσουμε μια διαβούλευση μεταξύ μας, έτσι ώστε να βρούμε τη χρυσή τομή, η οποία χρυσή τομή θα την προσφέρουμε στους πολίτες με δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας θα είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, μοιράζοντας έτσι τις δομές και τις λειτουργίες του Καλλικράτη ισότιμα σε όλες τις περιοχές. Και ο άλλος τομέας είναι ο τομέας της ανάπτυξης. Πιστεύω ότι υπάρχουν πολλά σοφά μυαλά σε αυτή την περιοχή που μπορούν να συνεργαστούν μαζί μας και εμείς με αυτούς. Εμείς δεν θέλουμε εδώ στο Δήμο Αιγαίου να παίξουμε, το έχω πει κατά κόρον, ηγεμονικό ρόλο. Ισότιμα θέλουμε να παίξουμε με όλους αυτούς και να συνεργαστούμε για το καλύτερο.